Αν θα έλεγα ότι δεν ήμασταν ευχαριστημένοι, δεν θα ούτως ή άλλως τιμούσα και την τεράστια προσπάθεια που έχει γίνει από όλους τους ανθρώπους του τουρισμού. Και βέβαια το πολύ σημαντικό, τις αυξημένες αφίξεις που είχαμε φέτος. Είδαμε από το τέλειο Ιουνίου, για να είμαστε πιο ακριβείς, και μετά, ήταν πιο μουδιασμένα τα πράγματα τον Ιούνιο, αλλά Ιούλιο και Αύγουστο πραγματικά μία έκρηξη στις αφίξεις. Και μια, θα έλεγα, ιδιαίτερα ενθαρρυντική και θετική εικόνα για το Σεπτέμβριο. Κάποιοι προορισμοί, πρέπει να σας πω, στα Ιόνια, έτσι όπως μου έλεγαν και χθες οι εκπρόσωποι της περιφέρειας Ιωνίων, είδαν την πρώτη εβδομάδα μία κάμψη στο Ιόνιο και από τη δεύτερη εβδομάδα πάλι μία πολύ μεγάλη αύξηση. Μάλιστα. Το παρατηρήσαμε και σε άλλους προορισμούς αυτό. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό λοιπόν να διατηρηθεί αυτή η αυξητική τάση και μέσα στο Σεπτέμβριο, να συντηρηθεί τον Οκτώβριο και να φτάσουμε σε πάρα πολλές περιοχές και σε μία πολυπόθητη επέκταση, η οποία θα μπορούσε να φτάσει και αρχές Νοεμβρίου. Mm-hmm. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο και με τον καιρό. Ευνοεί προφανώς περιοχές και προορισμούς οι οποίοι μπορεί να συντηρηθεί μια υψηλότερη θερμοκρασία, αλλά κατά τα άλλα έχουμε πολύ υψηλά έσοδα και δύο χαρακτηριστικά. Τις κρατήσεις τελευταία στιγμή, θα σας έλεγα τις απόλυτες τελευταία στιγμή, και η αυξημένη μέση δαπάνη. Ένα πράγμα το οποίο είναι. Ο κύριος Πλάτσος είναι άνθρωπος των αριθμών. Θα ήθελε να ακούσει αριθμούς και για τους τουρίστες που ήρθαν φέτος στην Ελλάδα. Ποιοι είναι, πώς είναι. Κυρίως. Από το εξωτερικό κυρίως. Και τα έσοδα και που. Τι αφήνει ο καθένας, δηλαδή αυτό που λέτε. Ναι, αυτό που είπατε. Είναι αυξημένη μέχρι πραγματικά. Θα σας πω, μέχρι τώρα κάποιοι. Γιατί μιλάμε πάντα για το μέσο όρο. Γιατί να φανταστείτε σε περιοχές, το έχει καταγράψει τόσο άλλος και η έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος, υπήρξε και αύξηση και 88% αναμέση δαπάνη ανατουρίστα. Ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή που έχουν δαπανίσει είναι περίπου στο 20%, παραπάνω από άλλες χρονιές. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό το οποίο καταγράφεται στο σύνολο της Ελλάδος και προφανώς συνδέεται και με το γεγονός ότι πάρα πολλοί κόσμος είχε να πάει και διακοπές, να εξέλθει από το σπίτι και να μπει σε μια λογική έτσι διακοπών για πολύ καιρό και ίσως να έχει και κάποια χρήματα φυλαγμένα γι' αυτό. Και βέβαια πορευόμαστε αυτή τη στιγμή, το δήλωσε και ο Πρωθυπουργός, επειδή είναι άνθρωπος και των αριθμών έτσι, και συνεργάτης, και νομίζω ότι πάντα με αυτό ασχολείται και με ιδιαίτερα ενδελεχή τρόπο. Mm-hmm. Με πάνω από, έτσι, κινούνται πάνω από 50% τα έσοδα από αυτό το οποίο έτσι, είχαμε. Πάνω από 50% σε σχέση με το 19, λέτε. Με το 50% σε σχέση με το 19 είναι ο αρχικός στόχος. Πραγματικά σε περιοχές έχουν κινηθεί και πολύ ψηλότερα. Έχουν φτάσει και στο 60% και 65%. Αλλά επειδή μετράμε μέχρι την τελευταία μέρα της χρονιάς, αντιλαμβανόμαστε ότι επιβιβλασσόμαστε έτσι ώστε να πάρουμε τα τελικά. Σε ό,τι αφορά αριθμητικά τον κόσμο που ήρθε, πόσα εκατομμύρια είναι? Ακόμα αυτό συλλέγεται ο αριθμός. Φανταστείτε ότι είχαμε μέχρι φτάσει. Μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα, πόσο είναι? Θα σας πω, είχαμε περάσει τα 8 εκατομμύρια και συνεχίζουμε. Γιατί εδώ πέρα μετράμε και τις διεθνείς πτήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για τον οδικό τουρισμό, μιλάμε για όλο το κομμάτι το οποίο έχει κινηθεί εκτοπλοϊκά. Και βέβαια, μια πολύ σημαντική μερίδα των Ελλήνων που έχουν κινηθεί αυτή τη στιγμή, με τον εγχώριο τουρισμό να δίνει πραγματικά ανάσα σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Και εδώ να προσθέσω και την προστιθέμενη αξία, να προσθέσω έτσι και την ιδιαίτερη αξία που έχει και το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού και του Υπουργείου Εργασίας, αλλά και το δικό μας Υπουργείο Τουρισμού, με διπλασιασμό των vouchers από πέρσι. Έλληνες δηλαδή ταξίδεψαν πολύ περισσότεροι με τα vouchers και τους προτρέπω να συνεχίσουν να ταξιδεύουν, γιατί τα vouchers είναι σε ισχύ μέχρι 31 Δεκάτου. Α, ωραία, μέχρι το τέλος του έτους. Είναι πάνω από 700. Ή μπορεί να τα ανακυκλώσετε, υπάρχει περίπτωση παράταση στα voucher? Και σε τέτοιες αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, κάνουμε ως άσκηση στο Υπουργείο Τουρισμού, είναι να κάνουμε ένα καινούργιο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και να αντιμετωπίσουμε και κάποιες δυσλειτουργίες τις οποίες έχουμε παρατηρήσει ως προς την εφαρμογή του προγράμματος. Ναι, πράγματι, το έχουμε δει κυρίως ως προς τα τουριστικά γραφεία, για να αυξήσουμε απορροφητικότητα και να γίνει αυτός ο εύλογος στόχος. Να ταξιδέψουμε περισσότερο και πιο εύκολος. Οφείλω όμως να πω ότι φέτος διευκολύναμε το πρόγραμμα. Κάναμε περισσότερες επιλογές ημερών και έχουμε κάνει και μέχρι 100% επιδότηση για άτομα με αναπηρία και για λιποπληθυσμό, ανάλογα με τις ημέρες που θα διαμείνουν. Μάλιστα. Στον προορισμό. Να κάνουμε μία διακοπή ανάσας και θα πάμε μέχρι την Κέρκυρα και μέχρι το Ποντικονήσι που λέει και το τραγούδι, στο καραβάκι που πάει από την Κέρκυρα στο νησί. Και επειδή ήθελα να μάθω και λίγο, γιατί δεν ήξερα τις πληροφορίες, το Ποντικονήσι, λέει, είναι στην είσοδο του κόλπου του Χαλικιόπουλου, μπροστά από το διάδρομο του αεροδρομίου. Εκεί είμαστε τώρα. Καλημερίζουμε την παρέα. Καλημέρα. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Φτάνετε. Καλημέρα, είμαστε καλά.
Συνεφιασμένο βλέπω τον καιρό. Ωραίο είναι και αυτό το χρώμα όμως. Κινηματογραφικό. Ναι, όντως, σήμερα ο καιρός είναι άσχημος, ναι. Δεν βοηθάει, δεν πειράζει. Δεν βοηθάει, εντάξει. Πόση ώρα είναι η διαδρομή από τη μία πλευρά μέχρι απέναντι στο Ποντικονήσι? Από το Βλακέρνα, από το Κανόνι μέχρι το Ποντικονήσι, περίπου ας πούμε ένα τετράλεπτο. Εκεί περίπου. Πολύ 4 κοντά. Λεπτά, ναι, είναι. Και να πω τώρα ότι στην παρένη φίλη μας η Ευαγγελία η Κουλούρη, εδώ καλημέρα. Να έχω όλα τα στοιχεία. Γεια σου, βρε Ευαγγελία μου, καλημέρα. Καλώς την να. Πότε θα έρθετε και έκυρα, ακόμα δεν έχετε έρθει. Το χρωστάμε. Ο Γιάννης ο Βουζανίδης είναι ο Βαρκάρης. Ναι. Και ο Γιάννης ο Φλώρος είναι ιδιοκτήτης καφέ στο Ποντικονήσι. Το κυκλώσαμε. Αυτό είναι. Και φύλακα. Κοιμάται εδώ. Μόνος του στο νησί κοιμάται. Κύριε Γιάννη, το Ποντικονήσι δεν έχει κατοίκους, έτσι. Είναι ακατοίκητο. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Ακατοίκητο ήταν πριν. Τώρα δεν είναι ακατοίκητο. Α, για πείτε. Μένω εγώ, ναι. Μένω εγώ με τα σκυλάκια μου. Εξαιρετικά. Άρα είστε ο μοναδικός κάτοικος του Ποντικονησίου. Ναι, ο μοναδικός. Πώς και την πήρατε την απόφαση? Λόγω του επαγγελμάτος. Έχω ένα μικρό τουριστικό και ναι, αναγκαστικά έπρεπε να μείνω και να φυλάω και το μαγαζί και το νησί και να καθαρίζω. Και άρα περνάτε εκεί όλη τη χρονιά? Όχι όλη τη χρονιά, τουλάχιστον 6 με 7 μήνες κάθε χρόνο. 6 με 7 μήνες και μετά απέναντι στην Κέρκυρα. Είναι πολύ κοντά δηλαδή η διαδρομή, είναι, αφού μας λέτε ότι κάνετε 4 λεπτά με το Βαρκάκι, ναι, είναι πολύ κοντινή, σωστά? Μόνο. Ναι, 4 λεπτά. Είναι γύρω στα 600 μέτρα. Και για πείτε μας, τι ακριβώς είναι το Ποντικονήσι? Βλέπω τώρα, διαβάζοντας χθες, έπεσα και στη μυθολογία που λέει ότι ο Όμηρος έλεγε ότι οι Φεάκες, αφού βοήθησαν, λέει, τον Οδυσσέα να επιστρέψει στην Ιθάκη, μεταφέροντας εκεί το καράβι, οι Θεοί τσαντίστηκαν και μεταμόρφωσαν, λέει, το πλοίο σε πέτρα. Και είναι το Ποντικονήσι. Έτσι, Πέτρος. Αναφέρεται σαν βράχος από τη μυθολογία, γιατί το παλιό αρχαίο λιμάνι, το Ιλαϊκός λιμένας της Κέρκυρας, βρισκόταν στη θέση του αεροδρομίου, πολύ κοντά δηλαδή με το νησάκι εδώ. Ήταν στην είσοδο, αναφερόταν σαν βράχος επάνω στην είσοδο του νησιού. Και εκεί πάνω τι έχει τώρα, εκτός από την καφετέρια που λέτε, έχει κάτι άλλο? Τουριστικό μαγαζί έχει, το εκκλησάκι, το μοναστήρι, το οποίο είναι φτιαγμένο το 1535, μεταμόρφωση του Σωτήρος. Γιορτάζει 6 Αυγούστου. Άρα κάποιος τουρίστας, Έλληνας ή ξένος που θα έρθει, μπαίνει στο Καϊκάκι, στο Βαρκάκι, πάει απέναντι. Έχει την καφετέρια, όπως λέτε, να πιει ένα καφέ, να φάει κάτι. Και στο νησί τι κάνει, τι άλλο έχει? Τίποτα. Κοιτάζει το μοναστήρι, έχουμε πολύ θρησκευτικό τουρισμό. Α, ωραία. Προσκυνηματικό θρησκευτικό τουρισμό. Να το. Ανάβει το κεράκι του. Τώρα κοιτάξτε, σε αυτά τα πλάνα που βλέπουμε, πολλοί από πάνω νομίζουμε, και εγώ το έχω αυτό το μπέρδεμα, ότι το Ποντικονήσι είναι αυτό το κάτω, εκεί που είναι το εκκλησάκι. Ναι, και εγώ. Ναι. Αν δεν είναι. Άμα ξαναδείξουμε το άλλο πλάνο, δεν είναι εκεί κάτω που βάθος. Είναι στο βάθος. Ναι, αυτό είναι το Ποντικονήσι. Μάλιστα. Ελάτε. Είναι η Παναγία Ευλαχέρενα κάτω. Γι' αυτό πρέπει να πάμε για να τα λύσουμε αυτά τα θέματα. Από κοντά έτσι, να τα λύσουμε, σωστά. Ναι. Να το, ορίστε, φτάσατε. Να σας πω και τα δρομολόγια αυτά είναι καθημερινή. Για πες, Ευαγγελία μου, ναι. Παρακαλώ. Να και το αεροπλάνο. Α, κοιτάξτε και το αεροπλάνο, να το. Δίπλα κατευθείαν σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα αεροδρόμια της χώρας. Δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ, Κωστή. Όχι, αλλά βλέπεις θάλασσα και ξαφνικά διάδρομο, έτσι. Και ξαφνικά, ξαφνικά καταλαβαίνεις την προσγείωση. Δίπλα λοιπόν στο αεροδρόμιο, το βλέπουμε τώρα το νησάκι εκεί πέρα. Δρομολόγια γίνονται χειμώνα, καλοκαίρι? Όχι, μόνο το καλοκαίρι. Μόνο 6 μήνες. Ναι. Το καλοκαίρι πώς πήγατε? 6 μήνες μόνο. Δόξα του Θεού, καλύτερα. Καλύτερα από το 20, ναι, από το 20. Μπράβο. Καμία σχέση με το 18-19. Τέλεια. Εντάξει. Κυρία Ζαχαράκη, έχετε πάει στο Ποντικονήσι? Όχι, δεν έχω πάει, αλλά η αλήθεια είναι ότι και τώρα μαζί να πάω στην Κέρκυρα, να το συνδέσω λίγο με αυτό που λέγατε. Μου έλεγαν χθες ότι βούλιαξε το νησί το καλοκαίρι και ότι συνεχίζει και τώρα πολύ αυξητικά, έτσι, η τάση. Αλλά να φροντίσουμε να πάμε να το δούμε από κοντά, να δούμε έτσι ακριβώς τα χαρακτηριστικά τα οποία προσφέρει. Είναι αληθές αυτό που λέτε. Ο σκηνοθέτης μας, Ευαγγελία, ο Νεκτάριος ήρθε, ο Γιώργος Σπανουδάκης ήρθε και είπαν ότι δεν έπεφτε καρφίτσα στην Κέρκυρα φέτος όπως στα περισσότερα νησιά. Έτσι, και να προσθέσουμε ότι έχουμε ακόμα. Συγγνώμη, νομίζω ότι μιλάμε για να μην είναι κουραστικό. Να μιλήσει η κυρία και μετά προσθέτω εγώ. Έλα, Ευαγγελία. Συνεχίζεται ο τουρισμός στην Κέρκυρα. Μπράβο.
Άρα ορίστε τα θετικά, κυρία Ζαχαράκη, συνεχίζεται ο τουρισμός. Και επειδή ναι, μιλήσατε και για τα αεροδρόμια. Απλά, μισό λεπτό, Ευαγγελία μου, μισό λεπτό, γιατί είναι σε Skype και τα δύο, να μην μπερδευτούμε. Ελάτε, κυρία Ζαχαράκη. Έλεγα, επειδή μιλάμε για τα αεροδρόμια, μην ξεχνάμε ότι φέτος η χώρα μας είχε τη μεγάλη χαρά να έχουμε και 14 αεροδρόμια τα οποία είναι ανακαινισμένα. Η Κέρκυρα είναι ένα εξ αυτών. Και επειδή το χρησιμοποίησα δύο φορές, πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις, και είναι σημαντικό να προστίθεται στο τουριστικό πακέτο και στην εμπειρία που λαμβάνει ένας ταξιδιώτης από την πρώτη στιγμή που φτάνει, είτε από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό, έτσι, με τόσο υψηλές υπηρεσίες. Να προσθέσουμε και αυτό στην εικόνα του νησιού, που νομίζω ότι έχει σίγουρα έτσι, συμβάλει. Μισή κουβέντα την Ευαγγελία για να ευχαριστήσουμε την Κέρκυρα και να πάμε Κρήτη. Έλα, Ευαγγελία, παρακαλώ. Εύχομαι του χρόνου μόνο να έρθουν περισσότεροι Έλληνες, γιατί φέτος μας λείψαν πάρα πολύ. Είχατε κυρίως ξένοι. Από ποιες χώρες? Έχουν έρθει από Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Βαλκάνια πολύ φέτος. Βαλκάνια. Οι Ρώσοι χάθηκαν, οι Εγγλέζοι μας λείπουν πάρα πολύ. Και οι Έλληνες μας λείπουν πάρα πολύ. Δεν ήρθαν Έλληνες και στενοχωριέμαι που οι Έλληνες δεν κατάφεραν να κάνουν διακοπές όπως και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι εδώ, λόγω του ότι έπρεπε να εργαστούμε. Ευχαριστούμε απλώς πάρα πολύ. Πολύτιμες οι πληροφορίες. Ευχαριστούμε. Είμαστε πολύ και σκληρά εργαζόμενοι όλοι οι Έλληνες, πιστεύω. Έτσι. Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Φιλιά, γεια σας. Κλείνουμε το Ποντικονήσι και ετοιμαζόμαστε για σύνδεση με την Κρήτη. Ένα ερώτημα, κυρία Ζαχαράκη, σε σχέση με αυτό που είπε η Ευαγγελία. Τι εθνικότητας τουρίστες ήρθαν φέτος κυρίως? Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί εδώ θα πρέπει να μιλήσουμε και για την έντονη διαφοροποίηση στην οποία θα πρέπει να στοχεύσουμε. Σκεφτείτε ότι σε πάρα πολλούς προορισμούς και στα Ιόνια υπήρχε πράγματι μία, θα έλεγα, όχι μονομερής, αλλά κυρίως έτσι την επικράτηση του βρετανικού στοιχείου. Mm-hmm. Φέτος, επειδή καθυστέρησαν και όταν άνοιξε η δυνατότητα από την βρετανική κυβέρνηση, πράγματι ίσως οι αριθμοί σε κάποια μέρη δεν κινήθηκαν όσο κάποιοι προορισμοί επιθυμούσαν, είδαμε τη διαφοροποίηση, η οποία έχει προφανώς οι Γερμανοί σε όλη την Ελλάδα σε εξαιρετικά υψηλό αριθμό. Οι Γάλλοι, οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι ταξίδευσαν περισσότερο από την ίδια τη χώρα τους. Περισσότερο, λέγαμε προχθές με τον Υφυπουργό Τουρισμού της Γαλλίας, ότι πράγματι έχουν δώσει μια ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Οι Πολωνοί, μια αγορά η οποία είναι πολύ κρατεά στην Ελλάδα πλέον. Έχουμε τους Ρουμάνους, οι οποίοι πράγματι και στη Βόρεια Ελλάδα που βρισκόμαστε έχουν δώσει ένα διαφορετικό τόνο. Και βέβαια Σκανδιναβοί, πάρα πολύ και στην Κρήτη, στα Χανιά, που θα συνδεθούμε, αν δεν κάνω λάθος. Και βέβαια πάρα πολύ έντονο το στοιχείο σε όλη την Ελλάδα και από τις βαλκανικές χώρες, χώρες Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και Ισραηλινοί, οι οποίοι ξανά άρχισαν τώρα να έρχονται, είχαν αρχίσει να έρχονται κάποια στιγμή με κάποια μέτρα, είχε αυτό δει μια κάμψη, και βλέπουμε τώρα μια έτσι, ισχυροποίηση του Ισραηλινού στοιχείου και πάλι στις αφήξεις. Από Αμερική οι πτήσεις θα διατηρηθούν, γιατί είχαν ανοίξει γραμμές μέσα στο καλοκαίρι. Οι περισσότερες από ποτέ. Τώρα πρέπει να δούμε προφανώς κάθε εταιρεία πώς θα κινηθεί. Μην ξεχνάμε όμως ότι είχαμε εταιρείες οι οποίες επανήλθαν μετά από 11 χρόνια. Βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, οι πτήσεις της Δέλτα ήρθε. Είχαμε τις περισσότερες πτήσεις από ποτέ. 9 πτήσεις και μάλιστα περισσότερους προορισμούς αναχώρησης. Η DC, η Washington μέσα και πάρα πολλά hubs που ήταν σημαντικά για τις συνδέσεις. Τώρα θα πάμε στο Ηράκλειο, όχι στα Χανιά, για ένα θέμα το οποίο δεν άπτεται ακριβώς της δικής σας αρμοδιότητας, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Να δούμε έναν αγαπημένο μας φίλο, τον Στέφανο τον Κόκαλη, αγαπημένο μου. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα, Φέη. Καλημέρα. Ηλιόλουστη η Κρήτη. Ηλιόλουστη, φωτεινή. Τους χαιρετισμούς μου και την καλημέρα μου στην κυρία Ζαχαράκη. Καπομένως στο Στέφανο. Να είστε καλά. Στέφανε, τώρα το Ηράκλειο είναι ένα μήνα και παραπάνω σε lockdown, που σημαίνει ότι όλες οι δραστηριότητες, οι μουσικές, για όλο τον κλάδο σας που έχει πληγεί όλους αυτούς τους 18 μήνες και έχει επέλθει μια ασφυξία πάρα πολύ άσχημη οικονομική και ψυχολογική. 5 μήνες λοιπόν σε lockdown. Τι γίνεται εκεί? Λοιπόν, το τελευταίο μήνα το Ηράκλειο είναι σε ένα lockdown, και το οποίο αρχικά μπορεί και ήταν δικαιολογημένο, διότι είχαν ανέβει τα κρούσματα. Τώρα όμως πια εδώ και πάρα πολύ καιρό τα επιδημιολογικά δεδομένα έχουν πέσει και έχουν πέσει αρκετά. Και αυτό το δείχνουν και οι μετρήσεις, το δείχνουν και οι δυτικές και από ό,τι λένε και οι γιατροί συνέχεια. Παρεπιπτόντως, το 1/4 των κρουσμάτων που έρχεται στο Ηράκλειο να νοσηλευθεί είναι από άλλους νομούς της Κρήτης, όπως επίσης τον καιρό που είχαν ανέβει πάρα πολύ τα κρούσματα στην πόλη, είχαν να κάνει με κρεβάτια που ερχόντουσαν από τις Κυκλάδες πολύ και από τα Δωδεκάνησα. Κάτι που οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα δεν κλείσαν ποτέ, ενώ το Ηράκλειο
έκλεισε αμέσως. Τέλος πάντων, τώρα όλα αυτά έχουν υποχωρήσει και συνεχίζει το lockdown να παραμένει. Ήδη το Ηράκλειο, από ό,τι ξέρουμε, έχει βγει από το βαθύ κόκκινο της Γερμανίας και είμαστε ακόμα σε ένα lockdown το οποίο είναι λίγο περίεργο, αυτό το mini lockdown. Τι ισχύει και τι δεν ισχύει, δηλαδή, τι γίνεται. Ναι. Απαγορεύεται η μουσική στην εστίαση και επιτρέπονται οι βαφτίσεις, οι γάμοι, με την ανάλογη μουσική, έτσι, και το ανάλογο γλέντι. Με ζωντανές ορχήστρες, δηλαδή. Κανονικά, και ή με ορχήστρες ή με DJ, χωρίς χορό. Αλλά κανονικά και επιτρέπονται βέβαια και οι συναυλίες. Μάλιστα. Και τώρα υπάρχει, ας πούμε, το φαινόμενο, το πολύ το οξύμορο, σε ένα ξενοδοχείο από αυτά που τηρούνται, ξέρει και πολύ καλά κύριε Ζαχαράκη, αυστηρότατα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, μα αυστηρότατα όμως. Ναι, σε ακούμε, Στέφανε. Εμείς σε ακούμε κανονικά, δεν έχει πέσει γραμμή. Ναι. Τέλεια. Τηρούνται αυστηρότατα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αυτό έχει, να μην έχουμε καθόλου μουσική πουθενά, ούτε στερεοφωνική, ούτε ζωντανή. Και δίπλα ακριβώς να γίνεται μια συναυλία και όλοι να είναι όρθιοι και να γλεντάνε και να χορεύουν και να τραγουδάνε παρέα. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Άρα lockdown. Γίνονται οι γάμοι, τα βαφτίσια, ζωντανή μουσική. Και στα ξενοδοχεία, όσοι μουσική έχετε κλείσει μια συμφωνία να μπορέσετε και εσείς να πάρετε μια οικονομική ανάσα, απραξία. Α, βεβαίως. Και οπότε καταλαβαίνετε, έξω μπορεί να γίνεται κάτι άλλο και να γίνεται κάποια συναυλία, είτε υπάρχει ένα πρόβλημα με τον ήχο. Ναι. Και έχει πολύ αέρα, γι' αυτό τον ακούμε. Μάλλον έχει αεράκι. Μια χαρά, δεν τέλος πάντων. Λοιπόν. Καθέστε, μπορώ να σας μιλήσω μάλλον με το... Στέφανε, μισό λεπτό. Ωραία. Διορθώνουμε μισό λεπτά. Σε ακούμε. Τα έχουμε ακούσει όλα. Πάμε λίγο στην κυρία Ζαχαράκη. Δεν είναι ακριβώς δική σας η απόφαση, κυρία Ζαχαράκη, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα ζήτημα και είναι και λίγο άδικο. Και στο πεδίο αυτό του τουρισμού και του ξενοδοχείου που είναι της δικής σας αρμοδιότητας, νομίζω ότι δεν ξέρω μήπως θα έπρεπε να το ξαναδείτε κάπως. Νομίζω ότως ή άλλως και η Επιτροπή, η οποία έχει από πέρυσι αποφανθεί, έχουμε περάσει, ξέρετε, πάρα πολλές περιόδους ειδικών αποφάσεων, τα οποία τα ξενοδοχεία τα έχουν τηρήσει με απόλυτη προσήλωση. Mm-hmm. Τώρα, ειδικότερα ζητήματα έχω παρακολουθήσει ούτως ή άλλως και τις δημόσιες αναρτήσεις του κ. Κόκαλη και αντιλαμβάνομαι και την ανάγκη και την καλλιτεχνία, αλλά κυρίως και το κομμάτι το βιοποριστικό για τους καλλιτέχνες, έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να πορεύονται. Προφανώς είναι απόλυτα σεβαστό. Τα μηνύματα πηγαίνουν και στην Επιτροπή, έτσι ώστε να αποφασίσουν ανάλογα το πώς μπορούν να κινηθούν. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι μιλάμε πλέον για σεζόν, η οποία και στα μεγάλα ξενοδοχεία, ειδικά αν κάποια είναι εποχικές λειτουργίες και δεν είναι δεκάμενης, φτάνει έτσι προς το τέλος, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι σχεδόν, αν θέλετε, πίσω για πίσω χρονικά για ορισμένες περιπτώσεις. Συγκρατούμε αυτό το οποίο λέμε. Δεν είμαστε, όπως βλέπετε και σαν κυβέρνηση, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε ανοιχτά τα αυτιά. Είδατε και χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι για το κομμάτι της ειδικής κάλυψης συνεχίζεται ως προς τους καλλιτέχνες και για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Αυτό είναι και για τους ξεναγούς, η αποζημίωση ειδικού σκοπού. Να το σημειώσω, γιατί αφορά, ξέρετε, και άλλο κομμάτι στο ταξιδιωτικό, αλλά και για τους καλλιτέχνες. Συγκρατώ αυτό το οποίο λέει ο κ. Κόκαλης. Να το δείτε. Από εκεί και πέρα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ζητήματα τα οποία δεν μπορούμε και όλοι να καταλήγουμε, γιατί δεν έχουμε τις εκδικευμένες γνώσεις. Δεν είμαστε επιστήμονες. Οι επιστήμονες αποφασίζουν. Δημοσιονομικό. Απλώς και εσείς ως πολιτικός μπορείτε να μεταφέρετε προφανώς τα εύλογα ερωτήματα και τις απορίες και να αποφασίσουν αναλόγως. Να ξέρετε πόσα ερωτήματα και ζητήματα τα οποία είναι εύλογα μεταφέρουμε και έχουμε μεταφέρει όλους αυτούς τους μήνες που μαζί ως ομάδα περνάμε έτσι τη στενοπό. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Κύριε Κόκαλη, κάτι ακόμη θέλετε να πείτε, Στέφανε? Βεβαίως. Ήθελα να πω πως ελπίζω να γίνει κάποια πρόβλεψη και κάποια πρόνοια για τους εργαζόμενους που αυτό το καιρό είναι σε μια πάυση και δεν υπάρχει. Μέχρι πρώτη δεν υπήρχε αναστολή, έτσι κι αλλιώς. Και επίσης είναι ένα επάγγελμα, το οποίο ξέρουμε όλοι, τους τελευταίους 18 μήνες, 2 χρόνια, έχει πληγεί τρομερά. Τρομερά. Και επίσης το άλλο που ήθελα να πω είναι πως όλο αυτό το lockdown που έχει κλείσει την εστίαση, που έχει κλείσει τη μουσική στα μαγαζιά έξω, στα διάφορα μέρη, οδηγεί τον κόσμο που έρχεται, που όπως είπε πολύ σωστά η κυρία Ζαχαράκη, είναι πάρα πολύ φέτος και γίνεται χαμός. Στην Κρήτη τους οδηγεί να βγαίνουν τα βράδια, με το που θα τελειώνουν μετά τη μία η ώρα που είναι και η απαγόρευση κυκλοφορίας κιόλας, να βγαίνουν σε παραλίες και σε δρόμους.
και να γίνεται με δικά τους μέσα, να έχουν μουσική και να πίνουν. Με τα ηχεία από το αυτοκίνητο, δηλαδή αυτοσχέδια πάρτι στο δρόμο, στην παραλία, οπουδήποτε. Κάτι το οποίο είναι τρομερά επικίνδυνο, έτσι. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Πώς ήταν το καλοκαίρι, Στέφανε, είχε πολύ κόσμο η Κρήτη, το Ηράκλειο? Είχε πάρα πολύ κόσμο και έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει ακόμη. Έλληνες. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Έλληνες, εδώ πέρα που είμαι, εγώ είμαι στη Χερσόνησο. Είδαμε, αλλά δεν είμαστε τόσο πολλοί. Απλά οι εθνικότητες είναι, όπως είπε και η κυρία Ζαχαράκη, είναι Βρετανοί, είναι Πολωνοί, είναι Γάλλοι, είναι Γερμανοί, οι οποίοι έρχονται με πολύ κέφι, με πολύ διάθεση, όχι να διασκεδάσουν, να ξεκουραστούν. Να ξεκουραστούν. Το όλοι αυτό είχαμε ανάγκη ξεκουραστούν. Και πραγματικά. Έχουμε παράπονα για την σιωπή. Μάλιστα. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Εύχομαι να πάει εκεί που πρέπει η φωνή και να σπάσει η σιωπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέφανε. Την καλημέρα. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα και στην κυρία Υπουργό. Καλημέρα, κυρία. Καλή συνέχεια. Κυρία Ζαχαράκη, ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, να μην ξεχάσουμε όμως, γιατί είμαστε στην απόϊχο της ΔΕΘ, ότι και για το τουριστικό πακέτο συνεχίζεται η μείωση του ΦΠΑ μέχρι τον Ιούνιο του 2022 στο 13%. Έτσι, μείωση φόρων για τις επιχειρήσεις το 2022. Τα είπατε γιατί κυρίως για τον τουρισμό. Έτσι είναι. Και βέβαια το κομμάτι ότι η συνεργασία συνεχίζεται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η γέφυρα για τους επιχειρηματίες μας για να σταθούν όρθιοι. Να για να συζητάμε για τουρισμό και για τις άλλες χρονιές.